σημερινό επεισόδιο της Pharma ξεκίνησε πολύ δυναμικά και έχει καθυλώσει το κοινό με τις εξελίξεις του. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ο Θανάσης Πάτρας, μετά από αγώνα απέναντι στον Στράτο Τζορτζογλου, αναδείχθηκε αρχηγός της εβδομάδας και όρισε ως υπηρέτες τη Μαρία Σπυροπούλου και τον Ερωτόκριτο Κιμιονή, γνωρίζοντας πως ένας από τις δύο θα ήταν και υποψήφιος προς αποχώρηση. Ο Σάκης Τανιμανίδης ζήτησε από τον Θανάση Πάτρα να δώσει τη μαύρη πέτρα σε έναν από τους δύο παίκτες και εκείνος επέλεξε ως πρώτη μονομάχο τη Μαρία Σπυροπούλου. Αρχικά, αγωνίστηκαν η Σοφία, η Ειρήνη και Μαρία το Τόμι με νικήτρια την τελευταία. Στη δεύτερη φάση αγωνίστηκαν η Κυριακή, Μαρία Μιχαλοπούλου και Μαρία Φραγκάκη, με νικήτρια την Κυριακή. Ανάμεσα στις δύο νικήτριες, αυτή με τον καλύτερο χρόνο που κερδίζει αυτόματα την ασυλία ήταν η Κυριακή. Φάρμα, αποχώρησε η οικειοθελός η Σοφία Παυλίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο της Φάρμα. Η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου ανακοίνωσε μπροστά σε όλους ότι ήθελε να αποχωρήσει η οικειοθελός από το παιχνίδι. Αποχωρώ από το παιχνίδι σήμερα, το ταξίδι αυτό το όμορφο τελειώνει εδώ για εμένα, δεν θέλω να το σκεφτώ παραπάνω, αισθάνομαι ανεύθυνη αν παραμείνω γιατί έχω μια οικογένεια έξω να περιμένει. Αυτή η δυσφορία ήταν έντονη, από τη στιγμή που σταματάει να είναι διασκεδαστικό θέλω να αποχωρήσω, είπε μεταξύ άλλων η παίκτρια του Ριάλι. Ο Σάκης Τανιμανίδης προσπάθησε να τη μεταπίσει και της διευκρίνησε ότι αν φύγει από τη Φάρμα δεν υπάρχει επιστροφή, όμως εκείνη είχε πάρει την απόφαση της. Η αποχώρηση της Σοφίας Παυλίδου. We'll be right back.